That's my left ear. So I just... Merry Christmas to me, right? Yes. Το μαγαζί του βρίσκεται στο στενάκι της Wall Street. Ουρανοξύσες τραπεζικών κολοσσών το κρύβουν στη σκιά τους. Ορθώνονται γύρω τους σαν γίγαντες με πύληνα πόδια. Πριν από 2 χρόνια οι χρηματιστές προσπερνούσαν βιαστικά το τσαγκαράδικο του Μινάπολη Χρονάκη. Η οικονομική κρίση όμως άλλαξε τα δεδομένα. Πλέον είναι καιρός και για αυτούς να φτιάξουν τα παλιά τους παπούτσια. Ο κύριος Πολυχρονάκης γεννήθηκε στην Κρήτη. Δούλεψε ως τσαγκάρι στην Αθήνα και το 1969 μετανάστευσε στην Αμερική. Μαζί του κουβάλισε σε ένα φαγωμένο κουτί τα πρώτα του εργαλεία. Αν ρωτήσεις τώρα τα νέα παιδιά, δεν ξέρω, λέει, τι είναι αυτό. Αυτό ήταν το μαχαίρι που ξυλουρίζαμε τα γυναικεία. Λατιέρα, λεγόμενο. Τι άλλο θέλεις. Ράσπες. Αυτό ξύναμε και φτιάχναμε τα πεσιά. Τα στρώναμε πρώτα και μετά με γυαλί και μετά με γυαλόχαρτο. Πελάτες του είναι δικηγόροι και χρηματιστές της Wall Street. Νέοι που έχουν απολυθεί πρόσφατα ή εκατομμυριούχοι που στέλνουν τα παπούτσια τους με το σοφέρ τους. Η επιδιόρθωση κοστίζει λιγότερο από όσο ένα νέο ζευγάρι. Όπως βλέπεις εδώ πέρα όλα τα παπούτσια είναι αντιλόγα μου. Δεν είναι σειρά στα παπούτσια. Όλα τα σειρά. 600, 500, 1000, 500, 300. Αυτές οι πόδες που έφεραν 1.400 δολάρια. Αυτά κάνουν 700 δολάρια. Βοηθάω τους ανθρώπους που χάσαν τη δουλειά τους. Βοηθάω όποιος και να έρθει τώρα και να πει να δεν έχω ξέρεις δουλειά. Να βάλω ένα ζευγάρι από τα κούνια να βγάλω, να το βοηθήσω, οποιοδήποτε μπορώ να βοηθήσω, το κάνω. Όχι για να το βάλω στην καρδιά, αλλά προσπαθώ. Εγώ τα πέρασα πιο μπροστά. Το πρώτο μαγαζί του κύριου Πολυχρονάκη βρισκόταν κοντά στους δίδυμους πύργους. Την 11η Σεπτεμβρίου χάθηκε στα συντρίμια. Μόνη η ανάμνησή του, η στάχτης που φυλά μέχρι σήμερα σε ένα βάζο. Για είναι ένα παιδί από το Αγρίνιο, ένα παιδί που έλεγε σε μένα. Λέω, πώς θα πει να δεις τη δίδυμη τώρα. Βγαίνει έξω, γυρνάει πίσω, μου λέει, παιδικό, ξέχασε το. Λέω, τι σημαίνει, βροχή, κρεμίλα ρε, τι σημαίνει. Μου λέει πέφτουν τα τζάμια, ένα αεροπλάνο έπεσε στο νούμερο 1 και βρέχει λέει τζάμια, ακριβώς με αυτήν την έκδοση. Σαν πελογό επιχλούδησε μεγάλο πάλι. Ο κόσμος ήταν κανένα 2-3 άτομα που δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν τους άλλους τους θερούς, πέσανε κάτω, τους ποδοπατούσαν και τρέχανε, δεν καταλαβαίναν τίποτα. Ο κύριος Πολυχρονάκης λέει ότι η κρίση κάποτε θα τελειώσει. Η οικονομία θα ανασάνει. Αλλά ποιος θα βγει κερδισμένος στο τέλος? Παλιά κάνανε τις πολέμους με όπλα, με κανόνια, με βόμβες και όλα αυτά. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα οικονομικό πόλεμο, ο οποίος νικητής θα είναι πάλι το κεφάλαιο.